Αυτό το βίντεο είναι η συνέχεια του προηγούμενου που αφορούσε τη φθινοπορεινή βασιλοτροφία. Έχει να κάνει με τις παραφιάδες που κόπηκαν και πήραν τα κελιά εκείνα. Εγώ τις έχω δει, πάμε να τις δούμε και μαζί. Καλησπέρα. Στο χώρο αυτό έχω τις φθινοπορεινές μου παραφιάδες. Είναι αυτές που κόπηκαν για τις ανάγκες της φθινοπορεινής βασιλοτροφίας που έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Πήραν λοιπόν εκείνα τα κελιά. Είναι περίπου 20. Κόπηκαν σχετικά αργά, μέσα Οκτώβρη. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Και κόπηκαν τριάρες με ένα γόνο σφραγισμένο. Κόπηκαν μέσα σε τρικυψελίδια αλλά και σε πεντάρες κυψέλες. Τριάρες, όπως είπαμε, ένα γόνο. Επειδή τις έχω δει το προηγούμενο διάστημα, έχουν κρατήσει τους πληθυσμούς, έχουν κάνει γόνους. Βέβαια, τώρα έχει αρχίσει λίγο να κρυώνει ο καιρός. Επιτέλους, μάλλον, έρχεται ο χειμώνας. Έχουν λατωθεί λοιπόν και οι γύρες και τα μέλια και κατ' επέκταση και ο γόνος της μάνας. Παρ' όλα αυτά δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ ήθελα απλά να γονιμοποιηθούν. Είχαν νέο πληθυσμό από το Κισό. Οπότε δεν καίγομαι να κάνω γονεψιές. Ίσα ίσα να κάνω ένα-δύο γονάκια και αυτά να είναι που θα ξεχειμονιάσουν. Πάμε λοιπόν να τις δούμε. Ας ξεκινήσουμε με αυτά. Αυτά τα δύο είναι γεμάτα. Αυτό εδώ απλά απέτυχε και το έκανα συνένωση με κάποιο άλλο. Πληθυσμούς έχουμε καλούς. Εδώ είναι όλο μέλι και κάποιες γύρες. Και εδώ έχουμε το γόνο. Και εδώ έχουμε γόνο, ο οποίος ξεγονεύει κιόλας. Και αυτό εδώ, ίδια εικόνα. Είναι όλο μέλια και λίγες γύρες εδώ στη γωνία. Από εδώ έχω και πολύ λίγα αυγά κάτω. Εδώ είναι ο πρώτος γόνος που ξεγονεύει και το έχει ξαναγεννήσει. Ωραίος γόνος, στρωτός. Και έχει σπάσει τα μέλια και έχει γεννήσει και εδώ κάτω. Από εδώ είναι όλο μέλια.
Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι είναι μπλοκαρισμένο. Και όντως είναι, απλά μην ξεχνάμε και την εποχή. Ακόμα και εδώ Κρήτη που βρίσκομαι έχει αρχίσει να κρυώνει ο καιρός. Οι γύρες και τα μέλια έχουν μειωθεί πολύ, οπότε και ο γόνος ακολουθεί την ίδια πορεία. Αυτό λοιπόν τώρα και να του έδινα χώρο, πάλι δεν θα έκανε πολλά πράγματα, οι διαφορές θα ήταν πολύ μικρές και δεν αξίζουν όλη αυτή την ταλαιπωρία να μπω στη διαδικασία να τους δώσω χώρο, είτε να γίνει μετάγγιση είτε να τους δώσω κάποιο κενό πλαίσιο. Ας δούμε και αυτό ένα πενταράκι. Κάποια τα έκοψα σε τρικυψελίδι και κάποια άλλα τα έκοψα σε πενταράκια. Η δυναμικότητα ήταν η ίδια, τριάρια μελίσια έκοψα. Απλά αυτό, ας πούμε, το πενταράκι έτυχε να είναι μπροστά από τα υπόλοιπα και έκλεψε λίγες ηλέκτριες, οπότε μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Εδώ είναι όλο μέλια. Είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από τα άλλα που έχω μέσα στα τρικυψελίδια. Εδώ βρίσκεται και η μάνα. Να τη φέρω λίγο κοντά να τη δούμε. Στο κέντρο του πλαισίου είναι. Αυτό είναι όλο γεννημένο. Ξανά στα ξεγονέματα. Και εδώ γόνος με καλά στεφάνια και γύρες έχω αποθηκευμένες. Μέχρι τώρα ερχόντουσαν, τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν κόψει λίγο. Έρχονται λίγα μελάκια και ελάχιστες γύρες. Και εδώ είναι γεμάτο με μέλι. Όπως έλεγα και πριν, αυτή την εποχή έτσι και αλλιώς και χώρο να τους δώσω, αυτά που θα κερδίσω είναι πολύ λίγα και δεν αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν θέλω κιόλας να μου γεννήσουμε και πολύ πλέον, γιατί γόνος σημαίνει κατανάλωση. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να συντηρηθούν και να μπουν για χειμώνα. Αν γινόταν δηλαδή να ξεγονέψουν κιόλας, να σταματήσει να γεννάει. Οπότε αυτός ο χώρος που έχουν, έστω και λίγος, τους αρκεί. Δεν είναι άνοιξη, δεν θέλω ανοίγματα του γόνου. Αυτό έχει ακόμα το κελί βασιλοτροφίας εδώ. Σφραγισμένο και ξανά γεννημένο. Αυτό που έλεγα στην βασιλοτροφία, ότι έχω και πάρα πολλούς κυφίνες, ακόμα και τώρα που έχουν τελειώσει γονιμοποιήσεις, κρατάμε ακόμα κυφίνες. Αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου, χωρίς να ψάξω πολύ, μπορώ να μετρήσω καμιά δεκαριά. Και άλλους τόσους έχω από αυτή τη μεριά. Αυτό σημαίνει υπάρχουν κυφίνες. Να μην τους ψάχνεις. Κατευθείαν μόλις κοιτάς το πλαίσιο να βλέπεις αρκετούς, τότε σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετοί και μπορεί να γίνει γονιμοποίηση. Και αυτό έχουν σπάσει τα μέλια και το έχει γεννημένο.
και εδώ ένα πολύ βαρύ πλαίσιο το οποίο είναι όλο γεμάτο με μέλι. Τροφές έχω πάρα πολλές, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα για όλο το χειμώνα. Και για κάποιο τάισμα θα το δούμε από την άνοιξη που θα έχουν ανοίξει οι γόνοι. Μέχρι τότε όμως μπορώ να είμαι ήσυχος. Είναι αυτό εδώ που είναι ένα πολύ μικρό. Το είχα κόψει πολύ μικρό. Και το έκοψα έτσι γιατί ήθελα και κάποιες μάνες καβάντζα. Ήθελα να έχω και άλλες ευκαιρίες της γονιμοποιήσεως, ώστε αν κάποια δεν πετύχει, να έχω μάνες γονιμοποιημένες να του δώσω. Αυτό λοιπόν κόπηκε ήδη πολύ μικρό και εκτός αυτού δεν γονιμοποιήθηκε με την πρώτη. Οπότε μπήκε και δεύτερη φορά βασιλικό κελί και έτσι είναι πίσω. Δεν το έχω κάνει επιθεώρηση, τώρα θα το κάνω επιθεώρηση για γένα. Τρίτο πλαίσιο είναι αυτό, λίγες μέλισσες, πάρα πολλές τροφές. Και εδώ έχω πάρα πολλές τροφές. Και μέσα είναι γεννημένο, ορίστε και η μάνα. Τώρα έχει ξεκινήσει να γεννάει. Και τελευταίο πλαίσιο είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι όλο αυγό εδώ κάτω. Και από αυτή τη μεριά. Και έχω και προνύμφες τέταρτης ημέρας. Αυτό λοιπόν είναι πιο μικρό από τα υπόλοιπα. Είναι ένα διαράκι, θα μπορούσα να το αφήσω. Ξαναλέω, είναι η πρώτη μου χρονιά στην Κρήτη, δεν έχω ξαναξεχειμωνιάσει εδώ. Οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να έχει ένα μελίσι για να ξεχειμωνιάσει. Από αυτά που μου λένε και φαντάζομαι, μπορεί να ξεχειμωνιάσει μια χαρά και αυτό, ας είναι και διάρρη. Παρ' όλα αυτά, θα κόψω μια παραφιάδα, θα πάρω από κάποιο δυνατό μελίσι μεγάλο ένα εξαράκι, ένα εφταράκι, θα πάρω δύο πλαίσια με πληθυσμό και θα τα ενώσω με αυτό εδώ και να έρθει πληθυσμιακά στο ίδιο επίπεδο με όλα τα υπόλοιπα και να ξεχειμωνιάσει μια χαρά. Αυτή είναι λοιπόν η κατάστασή τους τώρα. Έχουν πάρα πολλά μέλια, γεννάνε ακόμα, αυτό είναι κάτι που δεν θέλω. Θα ήθελα δηλαδή ιδανικά τώρα να ξεγονέψουνε. Τους έχει γίνει θεραπεία πριν σφραγίσουνε, οπότε είμαι ήσυχος και με βαρώα. Και τώρα απλά θα τις αφήσω ήσυχες για να ξεχειμωνιάσουμε. Όπως είδαμε, κυφίνες έχουμε πολλούς και τώρα. Οι γονιμοποιήσεις τώρα που φτάσαμε στο τέλος μπορώ να έχω πολύ καλύτερη εικόνα. Πήγανε πάρα πολύ καλά οι γονιμοποιήσεις. Ο γόνος που σφραγίστηκε, αλλά και τώρα βγαίνει και αυτός ο πρώτος γόνος. Είναι πολύ ωραίο συμπαγής, που σημαίνει ότι είχαμε καλές γονιμοποιήσεις. Βέβαια, μένει να τις δούμε και σε βάθος χρόνου.
να δούμε δηλαδή και τι ξεχυμόνιασμα αλλά και τι πορεία θα έχουν την επόμενη χρονιά. Μέχρι τώρα όμως όλα δείχνουν ότι πήγανε πολύ καλά. Δεν καθυστέρησα στις γονιμοποιήσεις, είχα πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας. Από τις 20 δύο μελίσια δεν πιάσανε και τους ξαναέδωσα κελί και πιάσανε τη δεύτερη φορά. Το ένα από τα δύο είναι αυτό που είδατε, το τελευταίο μελίσι που είδατε. Και τώρα πάμε για χειμώνα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.